να κάνει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και υπάρχει εδώ μια ειδοποιώς διαφορά με τους προηγούμενους. Δεν ξέρω αν υπήρχε πρακτική. Είναι ο μόνος πρόεδρος που έχουμε που έχει μικρά παιδιά που πάνε σχολείο. Ναι, σύμφωνοι. Ναι. Ναι, το γνωρίζουμε αυτό, κυρία Σάβα. Πρέπει να πούμε ότι δεν καλύπτονται από νόμο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι εφόσον η αστυνομία έχει αξιολογήσει ότι κάποιος κινδυνεύει, τότε μπορεί να του δώσει φρουρά. Όμως δεν μπορεί να του δώσει συγκεκριμένα υπηρεσιακά οχήματα, αστυνομικά οχήματα για αποκλειστική χρήση. Αν πρέπει να μετακινηθούν οι οποιοδήποτε συγγενείς του Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτό μπορεί να γίνει συνοδεία της αστυνομίας και όχι με αποκλειστική χρήση οχήματος της αστυνομίας. Είναι, νομίζω, εννοείται ότι για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο θα μπορούσε να ήταν και ο Πρόεδρος μέσα, αυτό λέτε, το πρωί, για να μπορεί να τα πάρει στο σχολείο. Για να γίνει... δεν θέλουμε να υποδείξουμε πώς. Όχι, θα προσπαθώ να καταλάβω τώρα τη φύση αυτού του ευρήματός σας. Ενώ ότι. Ποια είναι και η σύσταση στο τέλος της ημέρας από πλευράς. Η σύσταση είναι ότι δεν δικαιούνται. Άρα δεν θα πρέπει να τους δίνεται αποκλειστικό υπηρεσιακό όχημα. Αυτό το οποίο. Αν η πολιτεία πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί αποκλειστικό όχημα. Έγινε μια καταγγελία. Έγινε μια καταγγελία. Εσείς διερευνήσατε, πήγατε πού, έξω από το σχολείο των παιδιών, ενώ πώς επιβεβαιώσατε ότι αυτό συμβαίνει. Μας το επιβεβαίωσε η αστυνομία ότι αυτό συμβαίνει και μάλιστα μας το είπε ότι δικαιούται, διότι υπάρχει αστυνομική διάταξη που το επιτρέπει και μας είπε ότι η αστυνομική διάταξη είναι πάνω από τις κανονικές, πάνω από τους κανονισμούς, πράγμα το οποίο βρήκαμε νομολογία του δικαστηρίου ότι δεν ισχύει. Αλλά αυτό, αν μου επιτρέπετε κάτι τελευταίο, κυρία Σάβα, είναι ότι θα ανοίξει τους ασκούς του όλου, γιατί πλέον θα μπορεί η αστυνομία να αποφασίζει ότι κινδυνεύει ο τάδε πολιτικός αρχηγός και σε αυτόν τον πολιτικό αρχηγό να δίνεται αποκλειστικό υπηρεσιακό όχημα. Δεν είναι αυτό. Μα το θέμα δεν είναι το αποκλειστικού υπηρεσιακού οχήματος, είναι οι φρουρές που διατίθενται κατά ρυθμό. Φρουρά να έχει όσοι θέλει. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση σε ό,τι αφορά στη φρούρηση. Η αντίρρηση μας είναι στη χρήση, αποκλειστική χρήση υπηρεσιακού οχήματος. Ναι. Εννοείται ότι είναι η προεδρική λιμουζίνα που παίρνει τα παιδιά στο σχολείο. Όχι, είναι δύο άλλα αυτοκίνητα της αστυνομίας, τα οποία παραχωρήθηκαν από την αστυνομία αποκλειστικά για χρήση για τα παιδιά. Άρα πρέπει να βρει άλλο αυτοκίνητο και ας το οδηγά ο αστυνομικός. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Το θέτω διότι το ευρύτερο θέμα που συζητάμε για τις φρουρές του Προέδρου αλλά και άλλων αξιωματούχων, αρχηγών κομμάτων, εκεί ανέμενα εδώ, δεν ξέρω αν πρέπει να προκύψει καταγγελία. Τι κάνουν αυτοί οι αστυνομικοί? Είναι για την ασφάλεια των αξιωματούχων ή παίρνουν και εκεί τα απόγευμα τα παιδιά στα σχολεία, τα φέρνουν από μια επαρχία στην άλλη, την οικιακή βοηθό? Είναι ένα θέμα, κύριε Σάβα. Για μας ο αστυνομικός, ο οποίος είναι για τη φρουρά, για την προστασία του προσώπου, του ατόμου, πρέπει να κάνει αυτό, δεν μπορεί να είναι. Είναι αντικείμενο αυτής της ερευνάς σας ή είναι κάτι το οποίο θα δείτε στη συνέχεια για όλους? Ενδεχομένως να το δούμε, όμως εξετάσαμε την καταγγελία αυτή που ήταν ενώπιόν μας. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι την έχουμε αυτή την καταγγελία από τον Αύγουστο. Έτσι, και την διαφυλάξαμε μέχρι να διέκριση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Περιμένουν και άλλοι συναδελφοί. Ευχαριστώ, κύριε Πετρίδη.